Οι δεκάδες παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ο χαιρετισμός παικτών και διαιτητών. Ο Βουό έχει πάλι την μπάλα για τον Μάνο. Μαχέρας, καλή συνεργασία. Ο Μαχέρας θα κάνει το σουτ και γκολ για τον Όφη στο 7ο λεπτό του αγώνα. Ο Μαχέρας που ξεκίνησε την χρονιά με την φανέλα της Δόξας δεν πανηγυρίζει. Βλέπετε, σηκώνει ψηλά τα χέρια. Ο Όφη όμως, πριν συμπληρωθούν 7 λεπτά αγώνα, ανοίγει το σκορ με μια καταπληκτική συνεργασία των παικτών του, αλλά εξίσου καταπληκτική εκτέλεση. Διαμαρτυρίες εδώ, ενώ συνεχίζει ο Γουνδουλάκης. Σουτ από το Μαρκόπουλο, out. Καλή φάση για την Δόξα στο 16. Η παλιά για τον Μάνο. Ο Μάνος απέφυγε τον αντίπαλό του. Τελικά είναι ο Μένκα που θα μπλοκάρει. Ο Ριζογιάννης, πολύ καλό σουτ. Ο Στρέζος η απόκρουση και σε υπόδειξη του βοηθού. Offside. Ξεδιπλώνεται καλά η Δόξα σε αυτή τη φάση, σε αυτό το σημείο του αγώνα. Κουσκουνάς για το σουτ. Ο Στρέζος. Τώρα βγαίνει ο Όφη από δεξιά. Ο Μάνος στην περιοχή. Κόντρες, περνάει μπάλα και είναι κόρνερ. Εκτέλεσε ο Ριζογιάννης. Καλή εκτέλεση. Γκότοβος. Η μπάλα φεύγει μόλις out. Πολύ μεγάλη φάση. Ντίνας. Ο Ντίνας στο σούτ, η κόντρα χαμηλά, η μπάλα φτάνει στα χέρια του Μένκα. Μάνος πέρασε από τον Δημητρόφσκι, θα δώσει για τον Κουτσιανικούλη. Κουτσιανικούλης κόβει έξυπνα την μπάλα, πλασάρει και ο Όφη χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 0-2. Τον Απρίλιο του 1995, αλλά για να δούμε αυτή τη φάση. Ο Κουσκουνάς 1-1 από την πάσα του Μπαϊκαρά. Στο 65ο λεπτό του αγώνα. Και είναι πάλι μια στιγμή ξεχωριστή, γιατί ούτε ο Κουσκουνάς πανηγυρίζει. Φτάνει η μπάλα στον Γουνδουλάκη που βγάζει σέντρα. Μπαϊκαρά στη φάση για τον Βαφέα, αυτός για τον Μπολάκη. Η σέντρα του Μπολάκη, ο Μάνος στην κεφαλιά και η μπάλα φεύγει out. Κοιτάξτε, όταν ένα παιχνίδι δεν μπορείς να το κερδίσεις, δεν το χάνεις. Προηγηθήκαμε νωρίς το παιχνίδι. Νομίζω ότι στο πρώτο μήχρονο είχαμε άλλες δύο ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι. Όταν δεν το τελειώνεις, σίγουρα δίνεις το δικαίωμα στον αντίπαλο να ελπίζει. Νομίζω μια φορά απείλησε η Δόξα, μας βρήκε λίγο ανοιχτούς και σοφαρίσανε. Κατά γενικές γραμμές νομίζω ότι το σκορ είναι δίκαιο. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Έχουμε κάνει μεγάλο αγώνα, μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε 14 παιχνίδια αίτητοι. Συγχαρητήρια στα παιδιά.